Κυρίες και κύριοι, 90 χρόνια μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, χιλιάδες Έλληνες ταξιδεύουν στον Εύξεινο Πόντο για να γνωρίσουν τους τόπους των προγόνων τους. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια, απόγονοι προσφύγων από τους νομούς Πέλλας και Πιερίας επισκέφθηκαν το χωριό Άργος στην περιοχή της Νεοκεσάριας. Ιδιαίτερα συγκινημένοι αντίκρισαν τα σπίτια των παππούδων τους. Αυτό όμως που τους συγκλώνησε ήταν όταν εντόπισαν τα κημητήρια των προγόνων τους. Συγκέντρωσαν τα οστά που βρήκαν σκορπισμένα στα χωράφια και τα μετέφεραν στην Ελλάδα για να γίνει ο ενταφιασμός τους έναν αιώνα μετά από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου. Ενενήντα χρόνια μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, κληθήκαμε να συνοδεύσουμε απογόνους κατοίκων της περιοχής της Νεοκεσάριας, από τα γύρω χωριά και ιδιαίτερα από το χωριό Αγουρσλή. Άργος το λένε οι δικοί μας. Και έτσι βρεθήκαμε σε αυτό το χωριό. Πόσοι κάτοικοι τώρα ζουν σε αυτό το χωριό? Σε αυτό το χωριό τώρα είναι περίπου 200 κάτοικοι, ένα μικρό χωριό, αγροτικό και κτηνοτροφικό θα έλεγα, ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία κυρίως. Και πόσοι ζούσαν Έλληνες εκεί παλαιότερα? Οι Έλληνες ήταν πολύ περισσότεροι, αν κρίνουμε από τα κτίρια που υπάρχουν εκεί, από το σχολείο που υπάρχει εκεί, το οποίο βέβαια τώρα είναι κλειστό. Οι κάτοικοι ήταν πολύ περισσότεροι και έχουν σκορπίσει σε διάφορα χωριά της Μακεδονίας. Έχουμε κάνει δεκάδες ταξίδια στην περιοχή του Πόντου. Έχουμε δει εκκλησίες χαλασμένες, έχουμε δει σπίτια, έχουμε βρει τα σπίτια των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Έχουμε δει κάστρα, μνημεία, έχουμε συναντήσει ζωντανό λαϊκό πολιτισμό στην Τραπεζούντα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά συναντήσαμε κάτι που έχει σχέση με τους νεκρούς μας και κατ' επέκταση με την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ένας ηλικιωμένος κάτοικος που αυτόκλητα δέχτηκε να γίνει ο ξεναγός μας στο χωριό μας μίλησε για το ελληνικό νεκροταφείο. Εδώ, λέει, είναι τα μνήματα. Φυσικά θα δούμε το ελληνικό νεκροταφείο. Σκεφτήκαμε ότι θα δούμε κάποιον ιδιαίτερο χώρο, περιφραγμένο, κάτι που να μοιάζει με νεκροταφείο. Αυτό που αντικρίσαμε όμως ήταν ένα χωράφι. Χωράφι μάλιστα σπαρμένο. Εδώ, λέει, ήταν. Παρατηρώντας όμως προσεκτικότερα το χωράφι, είδαμε ότι υπήρχαν σκορπισμένα τόσα πολλά κόκαλα που είναι αδύνατο να το πιστέψει κανείς. Προς στιγμήν αισθανθήκαμε ότι δεν έπρεπε να πατάμε σε αυτόν τον χώρο και ένα πολύ παράξενο συνέστημα, γιατί για μας τους Έλληνες είναι πολύ ιερά τα κόκαλα. Και ξέρουμε από την ιστορία μας πόσο σημαντικό είναι αυτά τα κόκαλα να είναι θαμμένα. Ξαφνικά νιώσαμε ότι ο τόπος είναι ιερός, ότι υπάρχει άλλη ενέργεια εδώ. Πολύ σύντομα ο ένας με τον άλλον κοιταχτήκαμε και κάναμε ταυτόχρονα την ίδια κίνηση. Αρχίσαμε να συλλέγουμε όσα κόκαλα ήταν στην επιφάνεια. Κάναμε μία σύσκεψη όλοι μαζί και είπαμε ότι αυτά τα κόκαλα πρέπει, έχουμε χρέος να τα μεταφέρουμε στην Ελλάδα και να ενταφιαστούν. Και το μάτια με πίνα, νερό πόνα σε πίνα. Και το μάτια με πίνα.
παράδοση, διαπιστώνει κανείς ότι κατά την τουρκοκρατία και σε περιπτώσεις έκτακτης εκένωσης χωριών, οι κάτοικοι προχωρούσαν σε εκταφή των οστών των οικείων τους και είτε τα έπαιρναν μαζί τους στους νέους τόπους, είτε τα έκαιγαν για να μην γίνει βεβήλωση από τον εχθρό. Μια σχετική παράδοση σώζεται σε ένα ιστορικό μυρολόι της Πάργας. Την Πάργα την παρέδωσαν οι Άγγλοι το 1817 στον Αλή Πασά. Λέει λοιπόν το μυρολόι, «Βλέπεις εκείνη τη φωτιά, μαύρο καπνό που βγαίνει? Εκεί καίγονται κόκαλα, κόκαλα ανδριωμένων. Εκεί είναι κόκαλα γονιού που το παιδί τα καίει, να μην τα βρουν οι άπιστοι, Τούρκοι μην τα πατήσουν». Όμως, αλίμονο, υπήρχαν περιπτώσεις χωριών που έφυγαν κρατώντας στα χέρια τους μόνο την εικόνα της Παναγίας. Έτσι έφυγαν και οι Έλληνες του Βόλτου, εγκαταλείποντας τον τόπο όπου γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έζησαν και αγάπησαν. Τον τόπο όπου χάρηκαν και δάκρυσαν. Τον τόπο όπου έθαψαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Έθαψαν εκατοντάδες γενιές προγόνων τους. Εγκατέλειψαν και τα μνήματα. Τα μνήματα που στόλιζαν με λουλούδια και πότιζαν με τα δάκρυά τους. Ποιος θα μπορούσε να πιστέψει ότι αυτά τα νεκροταφεία αργότερα θα μετατρέπονταν σε χωράφι για όργωμα? Ποιος θα πίστευε όμως ότι και 90 χρόνια μετά κάτοικοι από εδώ, από το Μάνταλο και από τον Άγιο Αγιάννη και τη Σεβαστή Πιερίας θα πήγαιναν στο Αρτουτσλί, στο Άργος, εκεί όπου όλοι κατάγονται και θα επισκέπτονταν τα Άγια εκείνα χώματα. Τα χώματα εκείνα που έφεραν στην επιφάνεια αυτά τα κόκαλα των προγόνων τους. Αυτά τα οστά επανενταφιάζονται σήμερα στη μνήμη του κάθε Έλληνα του Πόντου που έμεινε άταφος, του κάθε άκληρου νεκρού που δεν έχει συγγενείς να τον μνημονεύσουν, στη μνήμη της Ποντίας μάνας και γενικότερα της Ελληνίδας μάνας που έχασε εκεί τα παιδιά της, και εν τέλει στη μνήμη του άγνωστου στρατιώτη που χάθηκε κάπου εκεί στα βουνά του Πόντου. Άλλωστε, οι ήρωες συνήθως παραμένουν άταφοι. Έτσι δημιουργείται σήμερα ένα συμβολικό μνημείο. Σήμερα τιμάται η μνήμη όλων όσων έζησαν και μαρτύρησαν εκεί. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν όλοι την πομπή για τον ενταφιασμό και ας ανάψουμε ένα κερί σαν να ανάβουμε ένα κερί σε δικό μας άνθρωπο, στους στραντέλεμους του Πόντου, που δεν θα μείνουν στη λησμονιά, με την ελπίδα να έχουν πια αναπαυθεί οι ψυχές τους. Αιωνία τους η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία σώσον ημάν. Εμένα ήταν ο όνειρος ζωής για να πάω
από παλιά σκεφτόμουν, αλλά το καθεστώς του Τούρκου δεν επιτρέπανε. Τώρα με αυτή την ευκαιρία πήγαμε με σιγουρανιούς από τον Αγιάννη, Ασεβαστή. Γυρίσαμε το χωριό, βρήκαμε τα σπίτια μας που κατοικούν οι Τούρκοι. Ταυτόχρονα πήγαμε και στα μνήματα. Μνήματα δεν είναι, είναι χωράφι. Το έχουν οργώσει, σπέρνουν σιτάρι. Βρήκαμε κόκαλα από εκεί. Έβαλα στις τσέπες μου με δυσκολία, τα έφερα. Πάση περιπτώσει τα έφερα εδώ και κάνουν το μνημόσυνο σήμερα. Έμεινε ο παππούς μου εκεί, ο θείος, ο αδερφός του πατέρα μου και άλλοι. Ήμουν κι εγώ σε αυτό το ταξίδι. Χάρηκα πολύ με την ψυχή μου, πήγαμε εκεί. Όλα τα είδα, τους παππούς μου, τη γιαγιά μου, το χωριό της μάνας μου, το πατέρα μου. Τα είδα, συγκινήθηκα πολύ. Στο πατέρα μου στο σπίτι μπήκαμε. Οι Τουρκάλες μας φιλόξαν ξανά. Συνηθισμένο είναι το φαινόμενο να πηγαίνουμε στην πατρίδα μας και να βρίσκουμε σπίτια προγόνων. Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές σε πολλά ταξίδια όπου έτυχε να βρεθώ και εγώ. Δεν είναι όμως συνηθισμένο το φαινόμενο να βρίσκουμε μνήματα, να βρίσκουμε ένα ολόκληρο νεκροταφείο. Τα κόκαλα είναι ιερά και όλος ο πόντος είναι σπαρμένος με τα κόκαλα των προγόνων μας, που για χιλιάδες χρόνια ζούσαν εκεί. Έτσι λοιπόν, όταν τα κόκαλα αυτά είναι άταφα, αυτό είναι ύβρις. Είναι ύβρις και σημαίνει ότι οι ίδιοι οι νεκροί αποκτούν φωνή και μιλούν και ζητούν την δική τους δικαίωση. Είναι μεγάλη τιμή μας που σήμερα ως Πολιτιστικός Σύλλογος του Μανδάλου είχαμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να παραβρεθούμε εδώ, να τιμήσουμε τους προγόνους μας, χάρη σε κάποιους ανθρώπους που πήγανε στα Πάτρια Εδάφη και μας δώσανε την ευκαιρία να ζήσουμε λίγο, αν θέλετε, από κοντά το δικό τους το δράμα και να τους τιμήσουμε και με αυτόν τον τρόπο να τους έχουμε κοντά μας και να τους αισθανθούμε πιο κοντά. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνουν περισσότεροι ένα τέτοιο ταξίδι για να φέρουν ακόμα και στη νεολαία αυτό το γεγονός που είναι η ιστορία μας, να το φέρουν πιο κοντά. Είμαι συγκινημένος που βρέθηκα σε αυτήν την σεμνή τελετή ταφής των Λιψάνων από την ιερή γη του Πόντου, από το Άργος της Νεοκεσάριας της πατρίδας μας. Επειδή είμαι ένας ποντιακής καταγωγής που επίσης, όπως όλοι μας σχεδόν, έχουμε αφήσει πίσω Λείψανα ανθρώπων, ανθρώπων που είτε πέθαναν ειρηνικά, είτε πέθαναν μέσα στους πολέμους. Από εμένα έχουν χαθεί στην εξορία προς το Ερζουρούμ και η προγιαγιά μου και ο προπάπος μου στα Μελέτα Μπουρού, ο αδερφός της γιαγιάς μου. Άρα για μένα αυτή η τελετή αποτέλεσε μια τελετή και για τους δικούς μου προγόνους, για τους δικούς μου παππούδες και προπαππούδες. Θέλω να πω ότι όλη η γη του Πόντου είναι ένα απέραντο οστοφυλάκιο. Το μήνυμα μας είναι προς την απέναντι πλευρά του Αιγαίου ότι εμείς δίνουμε το χέρι για συμφιλίωση και ζητούμε ένα μεγάλο συγγνώμη από την τουρκική πολιτεία σήμερα για αυτά τα εγκλήματα που γίνανε. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας περιοχής και προσπαθούμε και ευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλη φορά τέτοιες καταστάσεις δραματικές και τραγικές που έζησε ο λαός μας. Από τον ελληνισμό της Ανατολής, μόνο οι Έλληνες του Πόντου οργανώθηκαν δυναμικά και ανέπτυξαν αντάρτικη δράση. Ονομαστοί καπεταναίοι και παλικάρια πρόβαλαν ηρωική αντίσταση στις τουρκικές θηριωδίες, αλλά η ιστορία τους παραμένει άγνωστη στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Ένας από τους πιο γνωστούς καπεταναίους του Δυτικού Πόντου ήταν ο Ευκλήδης Κουρτίδης. Πολέμησε τους Τούρκους επί 7 χρόνια και με περιπετειώδη τρόπο κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα για να βρει τελικά τραγικό θάνατο εξαιτίας ενός δυστυχήματος. Η Σάντα είναι μια δυσπρόσιτη περιοχή. Τούρκικο πόδι δεν είχε πατήσει μέχρι την ημέρα της καταστροφής της εκεί επάνω.
Οι αψιμαχίες με τους Τούρκους είχαν αρχίσει από το 19 και το 18 ακόμη. Οι Σαντέοι βέβαια είχαν κάποια προνόμια εκεί που τους είχαν παραχωρηθεί. Είχαν δικό τους νόμισμα, ήταν μια κοινωνία κλειστή, χριστιανική. Είχαν πάρα πολλές επαφές με την Τραπεζούντα κυρίως. Το 21 καταστράφηκε η Σάντα ολοσχερός της 11 Σεπτεμβρίου του 1921. Δεν άφησαν πέτρα πάνω στην πέτρα οι Τούρκοι, δόθηκαν μάχες. Αυτό ελέπκεται το χωρίο, όλο πόντι χωρίο ήταν. Αυκά είναι στο σχολείο. Είναι το τράνο το κύριο. Αυτό είναι το τράνο εκκλησία. Αέσου η τροφόρος, ας τράνουμε πώς είναι την εκκλησία να πες. Έχει πέσει η σκεπή, χάθηκαν οι γεωγραφίες. Καλό ήταν αυτό. Η χαλάσανα το, για το χαλάσανα το, εμείς εμάς και ξέρουμε. Πάλα, αλλά τη χαλάσανα το. Θα τα κάνεις ακόμα αγιογραφίας όμως. Ναι. Σάντα ήρθα πρώτη φορά και μάλιστα σε αυτό το μέρος που ανέβηκα τώρα πρέπει να ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, έντοπι στο Φάντον είπαμε. Ναι. Ναι. Από ό,τι φαίνεται έχει ένα μεγάλο σχολείο, μια πολύ ωραία μεγάλη εκκλησία, αλλά αυτή την εκκλησία την έχουν ρίξει όπως θα τη δείτε. Τις αγιογραφίες όλες τις έχουν σβήσει, δεν μπορέσαμε να βρούμε πουθενά ούτε ένα... Πότε έγινε αυτή η εκκλησία. Ναι, και έχουν μέσα όπως βλέπετε χορτάρια. Την έχουν κάνει χορταποθήκη, δηλαδή, ναι. Έτσι. Η Σάντα ήταν μια ορεινή ελληνική πολιτεία, επτάκομος, είχε 7 κόμεις, 7 ενορίες, απρόσιτη, γιατί είχε ένα υψόμετρο γύρω στα 1800 με 2000 υψόμετρο. Η θέση της παρέχει μια ασφάλεια λόγω απόστασης και εκεί το ελληνικό στοιχείο ζούσε από παλιά, ανενόχλητο, γιατί οι Τούρκοι δεν ανηφόριζαν στα υψώματα για να ενοχλήσουν. Η παλικαριά των Σαντέων ήταν γνωστή πριν από το 17. Δεν τολμούσαν να πάνε εκεί Τούρκοι. Άλλωστε είχαν και το περίφημο χαρτί της υψηλής πύλης να οπλοφορούν. Βοηθούσαν και οι γυναίκες. Άμα έβλεπαν κανένα, εσύρνανε τα πέτρα από πάγκεκα, πού να ανεβεί από το στενό, από το στενό ο Τούρκος. Φρόντιζαν από μόνοι τους να αυτοπροστατεύονται και έτσι δημιούργησαν κάποιες ένοπλες δυνάμεις και αυτό στάθηκε αφορμή και αιτία επί πολλές δεκαετίες και πρώτερα και παλιότερα να μην τολμούν κυρίως οι περίοικοι Τούρκοι, οι λεγόμενοι τσέτες, τσέτες ξέρετε, στα τουρκικά σημαίνει απίθαρχος, άτακτος αντάρτης, οι τσέτες. Από αυτούς κινδύνευαν οι Σαντέοι, αλλά αυτούς δεν τους υπολόγιζε γιατί ήταν σε θέση λόγω του γεωγραφικού αναγλύφου της περιοχής να προστατεύονται με μεγάλη ευκολία. Ο Ευκλήδης, ο οποίος ήταν παππούς μου, γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου
το 1887. Ζούσε στην ενορία Ισχανάντων με την οικογένειά του. Είχε παντρευτεί τη Μαρία Αγγελίδου. Απέκτησαν 5 παιδιά. Σε ηλικία 30 χρόνων βγήκε στο βουνό. Τέλειωσε το δημοτικό σχολείο, όχι, δεν τέλειωσε, ως την τρίτη δημοτικού πήγε και μάλιστα παρόλα που δεν ήξερε γράμματα, είχε οξύνια, ήταν έξυπνος, ήταν ολιγομήλυτος και πολύ σοβαρός. Οι δικοί μου οι γονείς και οι δύο, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ήταν από το Ισχανάντον, δηλαδή από το ίδιο χωριό του καπετάν Ευκλήδη, τον οποίο και γνώριζαν και οι δύο. Ήταν ένας παλικαράς, γενναίος, τολμηρός, άφοβος, συνετός, αυτό έχει με ιδιαίτερη σημασία, και ποτέ δεν δίλιασε μπροστά σε κανένα. Κάναν αντίπεινα στους Τούρκους, σκότωναν έναν Έλληνα, αυτοί πήγαιναν και σκότωναν 10 Τούρκους. Είχανε έναν Τούρκο φίλο, αυτός ήτανε που έβγαζε το πρωί όταν είχε αστυνομία και είχε στρατό στο χωριό, έβγαζε το κόκκινο πάπλωμα και το βλέπανε οι αντάρτε από απέναντι από το αγρίδι με τα κιάλια. Όταν βλέπανε το κόκκινο πάπλωμα δεν πήγαιναν από εκεί. Και όταν έβαζαν το άσπρο πήγαιναν. Τους έδινε και τρόφιμα, τον δίνανε λεφτά να αγοράσει και φυσίγκια και ό,τι χρειαζότανε. Ήτανε 7 χρόνια στο βουνό. Εγώ που πήγα και είδα τα μέρη εκεί, έκλαιγα, έλεγα πως έζησαν 7 χρόνια χειμώνα, εμείς καλοκαίρι πήγαμε. Χειμώνα σε αυτά τα άγρια βουνά, 7 χρόνια. Έκανα μια καταγραφή όλων των ονομάτων των παλικαριών της Άντας. Όλα και όλα τα παλικάρια της Άντας ήταν τα 141. Όταν έγινε η καταστροφή της Άντας, φύγανε τα γυναικόπαιδα στην εξορία. Οι αντάρτες της περιοχής της Άντας δεν συνελήφθησαν από τον τουρκικό στρατό. Μείναν στα βουνά διασκορπισμένοι υπό τον καπετάν Ευκλήδη. Και επί 2 χρόνια, από το Σεπτέμβριο του 21 μέχρι και το Μάρτιο του 24, περιεφέρονται εκεί στα Κορφοβούνια. Εκεί λοιπόν ζούσαν μέσα από τα γύρω χωριά από τους Τούρκους, πήγαιναν, άρπαζαν τροφές κλπ. Ο Ευκλήδης τους έλεγε ότι θα είστε έντιμοι ακόμα και στην αρπαγή, αν μπορεί να υπάρξει εντιμότητα. Και όταν διαπίστωνε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, ήταν σε θέση να τιμωρεί και να επιπλήττει τους αντάρτες για το καλό τους φέρσιμο. Ο Ευκλήδης ήταν τολμηρός και οργανωτικός. Ήξερε να μεταχειρίζεται και τους ανθρώπους. Και τον Φοβιτσιάρη ήξερε που θα τον τοποθετήσει και τον άλλον που θα τον τοποθετήσει και ποιον θα αποφύγει. Συνέχεια είχαν συγκρούσεις με τους Τούρκους. Και μάλιστα λένε τότε για τον παππού μου που σοφίστηκε, κάνανε λέει αυτά που λένε σήμερα μολότοφ, κάτι τέτοια και τα πέταγαν και δίνουν την εντύπωση ότι έχουν βόμβες, ενώ δεν ήτανε, ήτανε φτιαγμένα από αυτούς. Και μετά κάτι άλλο που νόμιζαν ότι έχουν πολυβόλα, βάζαν λέει τα αυτόματα πιστόλια και πυροβολούσαν συνέχεια το ένα μετά το άλλο. Και είχαν την εντύπωση οι Τούρκοι ότι υπήρχε στρατός οργανωμένος και όχι πλέον οι αντάρτες τους οποίους ξέρανε που ήταν στο βουνό. Ο καπετάν Ευκλήδης και μερικοί συγγενείς του και γείτονές του μαζεύτηκαν σε μια σπηλιά που λεγόταν Μάγαρα. Εκεί έγινε και αυτό το λυπηρό γεγονός που λέμε της θυσίας των 7 νηπίων. Τους είχαν κυκλώσει από παντού οι Τούρκοι και είχαν μέσα τα γυναικόπαιδα, τα μωρά τα οποία κλαίγανε. Κλαίγανε τα μωρά γιατί πεινούσανε, γιατί διψούσανε. Και εκείνο το βράδυ ήταν το χειρότερο βράδυ της ζωής τους. Γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν απόφαση, τα γυναικόπαιδα κλαίγανε, δεν θέλαν να αποχωριστούν τους αντάρτες, γιατί φοβότανε τους Τούρκους, τους βίαζαν, τους φάζανε, δεν θέλαν να αποχωριστούν. Ναι, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να κινηθούν, κυκλωμένοι θα τους σκότωναν όλους.
και έπρεπε να πάρουν κάποια απόφαση. Ο φόβος της να σφαχτούν ήταν αναπόφευκτος, διότι τα μικρά παιδιά, τα νήπια, δεν καταλαβαίναν την κρισιμότητα της κατάστασης και μπορούσαν να κλάψουν τη νύχτα και να δώσουν το στίγμα του κατακλυσμού και να γίνουν θυσία όλα. Αποφάσισε λοιπόν η αντάρτης και είπα στις γυναίκες, ή τα παίρνετε και φεύγετε, για να γλιτώσουν οι υπόλοιποι, ή μένετε και αποφασίστε τι θα κάνετε με τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν. Υπήρχαν μωρομάνες, οι οποίες είχαν ένα βρέφος στην αγκαλιά που δεν καταλάβαινε, αλλά είχαν και 4-5 παιδιά από δίπλα, που για αυτά τα 4-5 παιδιά δώσαν το ένα για να γλιτώσουν τα υπόλοιπα. Τότε ήταν που αποφάσισαν για να βγουν να οδηγήσουν τα γυναικόπαιδα στο δάσος, στο κοντινό. Τα μέρη τα ξέρανε πάρα πολύ, γιατί αυτοί 7 χρόνια εκεί στα βουνά ζούσανε. Και γνωρίζανε όλα τα μέρη. Οι Τούρκοι δεν τα ξέρανε έτσι όπως αυτοί. Και είχαν αποφασίσει να βγάλουν τα γυναικόπαιδα στο διπλανό δάσος, αλλά έπρεπε να περάσουν κάτω από τα μουσάκια των Τούρκων. Είχανε τα μωρά, τα οποία, εντάξει, τα βρέφη κλαίγανε. Οπότε πήρανε την απόφαση αυτή για τα μικρά τα παιδιά τα οποία θανάτωσαν. Έτσι έγινε αυτό το γεγονός της θυσίας των 7 νηπίων. Όταν οι Τούρκοι στρατιώτες είδαν τα 7 παιδιά, τα πτώματα των 7 βρεφών, κάλεσαν τον μέραρχό τους, τον Μυραλαή Σουπχή, και όταν ήρθε και τα είδε, απόρρισε και έδωσε εντολή που τους έλεγε κοντολογής. Άνθρωποι που θυσιάζουν τα παιδιά τους, που σκοτώνουν τα παιδιά τους, είναι αποφασισμένοι για όλα. Δεν συλλαμβάνονται, δεν πιάνονται. Αφήστε τους. Και έτσι τους άφησαν. Και γλίτωσαν τα 350 γυναικόπαιδα και έφτασαν όπως έφτασαν στην Τραπεζούντα και αντιλάγησαν. Χωριά από τον Πόντο, όλα ανταλλάχθηκαν. Κατέβηκαν Τραπεζούντα και φύγανε. Μείναν αυτοί μόνοι τους μέσα στους Τούρκους. Επειδή είχαν επικηρυχθεί από την τουρκική κυβέρνηση, από τον Μουσταφά Κεμάλ, έτσι, πήραν μια απόφαση. Τι θα κάνουμε για να γλιτώσουμε. Δύο λύσεις υπήρχαν. Ή να παραδοθούν στην τουρκική κυβέρνηση, που δεν το τολμούσαν γιατί θεωρούν το εγκληματίες, ληστές, κλέφτες κλπ. Ή να σηκωθούν και να φύγουν να πάνε στη Γεωργία, στη Ρωσία, στο Βατούμ. Μία μεγάλη μερίδα αποφάσισε με τον Ατέσογλη και ξεκίνησαν, έφυγαν, άφησαν τον καπετάν Ευκλήδη με λίγα παλικάρια και το μεγαλύτερο μέρος διέφυγε. 30-40, δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί, οι οποίοι διέφυγαν πεζοί Ρωμής. Αυτοί που έμειναν με τον καπετάν Ευκλήδη έμεναν στη γύρω περιοχή μέχρι και το Μάρτιο του 1924. Τότε αποφάσισαν, όσοι ανταλλάξιμοι δεν μπορούσαν να ανταλλαγούν γιατί ήταν επικηρυγμένοι. Έπρεπε λοιπόν να βρουν κάποιον τρόπο. Και κατόρθωσαν με πρωθυπουργό τότε τον Παπαναστασίου να παραδοθούν τελικά χωρίς να υποστούν συνέπειες και να επιβιβαστούν σε ένα καράβι το Μάρτιο του 1924, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και όταν έφτασαν εδώ με τον καπετάν Ευκλήδη, ο αδερφός του Παπακώστας και άλλοι Σαντέοι, Λαζαρίδες και Πιλίδιδες κλπ. Όταν έφτασαν εδώ στη Θεσσαλονίκη τότε, δεν ήξεραν πώς έγινε ανταλλαγή, που πήγαν οι συγγενείς τους, που βρέθηκε στην κόσμο χαλασιά, έμαθαν ότι οι περισσότεροι Σαντέοι πήγανε σε έναν ακατοίκητο οικισμό στο νομό Κιλκής, νομός Θεσσαλονίκης τότε, Κιλκής δεν υπήρχε, αργότερα έγινε ο νομός, που λεγόταν Βολοβότ. Εκεί ήταν ο πατέρας του, η μητέρα του, τα αδέρφια του, οι συγγενείς του και όλοι οι Σαντέοι. Η σημερινή είναι η Ασάντα. Εδώ σε αυτό το σημείο ήταν το πρώτο σπίτι που έκτισαν στην Ελλάδα ο παππούς μου με τον αδερφό του. Εδώ μείνανε μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του 1937. Όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, στο χωριό, στη Νέα Σάντα, ήταν ένας, όπως έλεγε η μάνα μου, κεφτσής άνθρωπος, άνθρωπος του κεφτιού. Ζούσε καλά. Ο καπετάνιος, μπορούμε να πούμε ότι ένα τέτοιο παλικάρι, γιατί ήταν παλικάρι, παρότι δεν ήταν ψηλός, έτσι, με την έννοια του γεροδύναμου, ναι.
Παρόλα αυτά ήταν πολύ μεγάλο παλικάρι, όμως ο θάνατός του εντός εισαγωγικών ήταν ο λίγο άδοξος. Ήταν του Αγίου Χαραλάμπους, γιόρταζε ο κουνιάδος σου και γιόρταζε και ο χορός που λέμε, που ήταν ένα από τα πρωτοπαλίκαρα στο Αντάρτικο, Χαράλαμπος κι αυτός. Αφού φάγανε, ήπιανε και τα χρόνια έτσι συνήθιζαν, πίνανε ρακί, κατά τις 2 η ώρα ξεκίνησε, είχε το κάρο στην άκρη του χωριού. Φεύγοντας, βγαίνοντας από το χωριό, στον πάγο γλίστρησε το άλογο και τον πλάκωσε το άλογο, το οποίο άλογο έσπασαν τα πόδια του και δεν μπόρεσε να σηκωθεί, τόσο ώστε ο αναβάτης του να μπορέσει να σηκωθεί και εκείνος. Στο σημείο λίγο πιο κάτω από τις σκάλες ήταν οι γούρνες. Είναι το σημείο ακριβώς που σκοτώθηκε ο παππούς μου. Πάνω από τις γούρνες και το σπίτι εκείνο το τελευταίο ήταν του ανεψιού του και εκείνοι τον είδαν τον πρωί. Είδανε το άλογο πεσμένο απάνω του και ήταν ήδη νεκρός. Είμαι τρισέγγωνο του καπετάν Ευκλήδη και μεγαλώνοντας έτσι με όλες αυτές τις ιστορίες κατάλαβα ότι η κληρονομιά είναι βαριά. Το όνομα είναι βαρύ για τον παππού. Είναι σημαντικό κεφάλαιο για την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και ιδιαίτερα για τους σαντέους του Πόντου. Κατά καιρούς και εγώ που ακούω τις ιστορίες συγκινούμαι έτσι με όλα αυτά τα επιτεύγματα και όλες τις κακουχίες που πέρασε ο παππούς και οι σαντέοι. Και σίγουρα νιώθω περήφανος για την καταγωγή μου και για το όνομά μου. Και δεσπόζει η πρωτομή του καπετάνιου, του καπετάν Ευκλήδη Κουρτίδη. Τα 7 έλατα που είναι φυτεμένα στο χώρο είναι με την διάταξη με την οποία ήταν τα χωριά της Άντας του Πόντου από το 1994, όταν η ελληνική πολιτεία θέσπισε την ημέρα μνήμης της 19ης Μαΐου. Η νέα Σάντα τιμά, ξεκίνησε πρώτη να τιμά τους νεκρούς της, τους νεκρούς που άφησαν εκεί, τα θύματα της γενοκτονίας, και κάθε χρόνο μία Κυριακή πριν από τον επίσημο εορτασμό της πολιτείας τελούνται εδώ εκδηλώσεις στο χώρο αυτό. Πίσω μας ακριβώς το σπίτι που φαίνεται είναι το σπίτι όπου διέμενε ο Ιωάννης Τσορτανίδης, περίφημος λιράρης της Άντας, ο οποίος πρώτος έγραψε, στιχούργησε δηλαδή, και μελοποίησε τους στίχους και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι του καπετάνιου. Πέντε χρόνια σαν αρτικά σήσα τα σταρραχία. Πέντε χρόνια σαν αρτικά σήσα τα σταρραχία. Ευκλειδίσε, βασάνιζε τα τουρκικά τα πια. Μαύρε καπετάνιε. Σήμερα ξεργώσε τον το καιρό λιμωμένος. Σήμερα ξεργώσε τον το καιρό λιμωμένος. Αυκάσο καρόν έγιτου Ευκλήδης μάτω. Οι αντάρτες του Πόντου έβγαιναν στο βουνό σε μικρή ηλικία, όπως ο καπετάν Κοντζά Αναστάς, ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος δηλαδή, που έφυγε στο βουνό σε ηλικία μόλις 12 ετών. Ο Σόλωνας Αποστολίδης ήταν και αυτός αντάρτης από παιδί. Σε ηλικία 14 ετών τραυματίστηκε από τουρκικό βόλι και κατάφερε μόνος του να το βγάλει. Εκείνη το βόλι του έδωσε την ιδέα και έγινε τελικά γιατρός χειρούργος. Ο γιος του, που άκουγε τις ηρωικές ιστορίες, πήγε στον Πόντο για να επισκεφθεί το χωριό του πατέρα του. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πλήνα.
Είμαι ο Άγιος Αποστολίδης του Σόλωνα, μένω στην Αθήνα και αποφάσισα να πάω στον Πόντο, στη γενέτειρα γη του πατέρα μου. Από πού ήταν ο πατέρας σας? Από το Καράπερσιν Σαμψούντος. Μικρό παιδί εκπατρίστηκε με το διωγμό και τη γενοκτονία και έφτασε στην Αθήνα αργότερα, όπου κατάφερε να σπουδάσει ιατρική και να φτάσει στο επίπεδο του διευθυντού χειρουργού. Η μητέρα του πέθανε στη γέννα του. Η μητριά του όμως, όταν βγήκανε στα βουνά, ήταν έγκυος στο τελευταίο αδελφάκι του και γέννησε εκεί. Πέθανε η ίδια από επιλόχιο. Την έθαψαν αυτός και ο τερθαλής μεγάλος αδελφός του. Πέθανε το μικρό, το έθαψαν οι ίδιοι. Ύστερα το μεγαλύτερο από πείνα, το έθαψαν πάλι οι δύο, και το επόμενο από πείνα και το έθαψαν πάλι οι δυο τους. Ξεκινήθηκε δηλαδή όλη η οικογένεια ουσιαστικά, ε? Ναι, ήταν ένα ένοπλος αντάρτης, 14 χρονών. Και σε μία μάχη από μία σφαίρα έδωσε το όπλο στον ετεροθαλή αδερφό του, τον Κώστα, και περιπλανήθηκε για λίγο στο δάσος, όπου και τον βρήκανε άλλοι αντάρτες από κάποια άλλη ομάδα. Το βράδυ που κάθισαν, του είπαν ότι αν δεν βγάλεις τη σφαίρα από το πόδι σου, ή θα κακοφορμήσει και θα σου κόψει το πόδι, ή θα πεθάνεις. Έκατσε με το λάζο, το έκαψε και έβγαλε τη σφαίρα από μόνος από το πόδι του. Ο πατέρας μου, αφού έφτασε και υπηρέτησε σε διάφορα επαγγέλματα στην Αθήνα, τον τοποθέτησαν στην αρχή σε ένα ιαλουργείο. Κάποτε μου είπε, αν θες να δεις την κόλαση του Ντάντε, να πας στο φούρνο που φύσαγα γυαλί. Πήγε στην Κόρινθο, έδωσε κατατακτήριες εξετάσεις στο γυμνάσιο, πέτυχε στην τελευταία τάξη, έδωσε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, μπήκε στην ιατρική και από 10.000 ορφανά παιδιά που έφτασαν και φιλοξενήθηκαν στα διάφορα ιδρύματα στην Αθήνα, ήταν το μόνο που κατόρθωσε να γίνει γιατρός. Έγινε γιατρός, έγινε χειρουργός, αλλά τον βρήκε ο πόλεμος. Δεν ήταν καθόλου ήσυχο παιδί. Ανακατεύτηκε με την αντίσταση, βγήκε στο βουνό, υπηρέτησε στον Ελλάς 1,5 χρόνο, με τη βάρκη ζαγύρισε, συνελήφθη, πήγε στην Ικαρία, έφυγε από την Ικαρία, τον στείλαν στη Μακρόνισο και γύρισε, λέω, ένας άνθρωπος, θα μπορούσε να πει κανείς ασθενής από εκεί. Έζησε 6 χρόνια και το 56, σε ηλικία 49 ετών, μας άφησε. Θέλω να πάω να δω τον τόπο που γεννήθηκε, θέλω να πάω να δω τον τόπο που πέρασε τα παιδικά του χρόνια, που έμαθε τα πρώτα του γράμματα, και να πάρω λίγο χώμα για εκείνον και για μένα. Ναι. Ο οδηγός μας, ο Χουσέιν, μας εκμυστηρεύτηκε ότι και οι δικοί του παππούδες ήταν στην Ελλάδα. Μέναν στη Θεσσαλονίκη και με την ανταλλαγή βρέθηκαν στον Εύξηνο Πόντο. Έχουμε την ίδια ιστορία, μας είπε. Να μνήσω και να κλαίω, την καρδία σου θα πονάει, σ' όλον τον κόσμο να λέω. Την καρδία σου θα πονάει, σ' όλον τον κόσμο να λέω. Πιο γλυκό κόμμα. Το χωρίο θα μπαρχαράει, αχ ξανά έρθαν σαν φίλοι. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου, τα ρασία και τον κύριο μου. Δίπλα στο τζαμί είναι. Θα δω και θα σου πω. Γιατί τώρα μου το περιέγραψε ξαδέλφη μου στην κατηφορίτσα, μου λέει, δίπλα στο τζαμί. Άρα η κατηφορίτσα, θα σου πω, είναι μεγάλο σπίτι. Το τζαμί είναι μπροστά. Εδώ είναι μπροστά, είναι εκκλησία. Αυτό το τζαμί είναι εκκλησία. Εδώ. Αυτό είναι το τζαμί. Αυτή είναι η εκκλησία. Ναι.
Ναι, ναι, αυτή είναι η εκκλησία. Ήταν αυτή που έχουμε τη φωτογραφία. Λοιπόν, κάπου εδώ το έχουμε στην Καταχωρίτσα. Ή παρακάτω εδώ πολλά. Θα σου πω. Αυτό. Αυτό πρέπει να ήταν μεγάλο. Αυτό είναι. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό. Γι' αυτό είναι και μεγάλο. Και λέγανε ότι είναι πλούσιο σπίτι, να πούμε. Τώρα να μας δει η κυρά. Όχι, όχι, την καρδιά σύμι μπορδάει, εσπαλία άσα δερδάει. Την καρδιά σύμι μπορδάει, εσπαλία άσα δερδάει. Άμου ήρευος ψουλαφόη, ξένος άνθρωπος μπορδάει. Αυτό το σπίτι, από τις διηγήσεις, από το χώρο που μου έχουν περιγράψει και τα λοιπά, είναι το σπίτι της οικογένειας της γιαγιάς μου, της πραγματικής μητέρας του πατέρα μου. Δίπλα στην εκκλησία, πάνω στο ανηφοράκι, δίπλα στην εκκλησία, κοντά στη Βρύση. Μάλλον λοιπόν είμαστε... πρέπει να είναι αυτό, γιατί είναι μεγάλο, το βλέπω ότι είναι παλιά χτισμένο και μεγάλο. Η κυρία είναι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού και θα τη ρωτήσουμε αν μας επιτρέπει να πούμε μέσα να ρίξει μια ματιά. Μια ματιά, να ρίξει μια ματιά ο γιατρός. Όταν πίνω τρώω αιμάει, όταν δείψω πίνω δέκναει. Όταν πίνω τρώω αιμάει, όταν δείψω πίνω δέκναει. Εσπρινάνε τα μαλλιά μου, εσαι όμεν ύψιμσα μαγράει. Αγί, η κυρία λέει ότι εδώ είναι όπως ήταν, δεν άλλαξε τίποτα. Ναι, το είδα και έτσι λένε ότι επειδή αυτό το σπίτι ήταν πλούσιο, για ρώτησε το εαυτό. Ναι, ναι, φαίνεται γιατί για την εποχή. Αυτό ήταν πλούσιο για την εποχή του, έτσι είναι, αυτό είναι. Της γιαγιάς μου, της πραγματικής γιαγιάς μου είναι το σπίτι. Φαίνεται τώρα ότι είναι φτωχό μεν, αλλά εάν σκεφτούμε ότι αυτό πριν από 100 χρόνια, αυτό ήταν ένα σπίτι πλουσίο. Είμαι συγκεκινημένος, αλλά όχι τόσο όσο όταν είδα από ψηλά το χωριό. Τώρα έχω ανακτήσει την ψυχραιμία μου και μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό. Βέβαια το σπίτι αυτό δεν είναι όπως θα ήταν εκείνη την εποχή. Είναι ένα χωριάτικο μεγάλο σπίτι από ό,τι το βλέπετε. Αλλά για στη σημερινή εικόνα μπορεί να είναι ένα σπίτι κακοδιατηρημένο. Εκείνη την εποχή όμως ήταν ένα μοναδικό από αυτά τα σπίτια που υπήρχαν στο χωριό. Οι δικοί μας οι παππούδες ήρθαν από την Ελλάδα. Μένανε στη Χρυσούπολη. Ήρθαν εδώ και μένανε στα σπίτια των Ελλήνων. Και εμείς θέλουμε να πάμε να δούμε τα σπίτια του παππούδων μας. Το σκεφτόμαστε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε σύντομα. Η γιαγιά μου έλεγε ιστορίες πώς ζούσε στην Ελλάδα και έτσι αποφάσισα να πάω να βρω το σπίτι της. Στην αρχή πήγα στην Κομωτινή και μετά στην Ξάνθη, όπου με φιλοξένησε ένας δάσκαλος που ζούσε στο σπίτι ενός Τούρκου. Μετά πήγα στη Χρυσούπολη, όπου ζούσε η γιαγιά μου, αλλά δεν κατάφερα να βρω το σπίτι της. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, το 1924, οι δικοί σας έφυγαν από εδώ και οι δικοί μας ήρθαν εδώ. Υπήρχαν τρεις συνοικίες τότε και οι δικοί μας έμειναν στα παλιά σπίτια των Ελλήνων. Το 1972 ήρθαν για πρώτη φορά Έλληνες για να δουν τα σπίτια των παππούδων τους και κάποιοι από εμάς πήγαν στην Ελλάδα για να βρουν τα δικά τους. Και οι δικοί μας που πήγαν εκεί, αλλά και οι δικοί σας που ήρθαν εδώ, συγκινήθηκαν πολύ με αυτή την εμπειρία τους. Köyde çelki yolları sayılı bir yerde düştü.